Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να βγάζετε κέρδος κάθε 30 λεπτά χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Stockper. Σήμερα είναι Τετάρτη 11 Ιουνίου και η ώρα είναι 2 και 22. Όπως βλέπετε έχω 3.826 δολάρια στο λογαριασμό μου. Έβγαλα αυτό το ποσό μέσα στις 2 προηγούμενες εβδομάδες και πρόκειται να σας δείξω βήμα προς βήμα ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα ώστε να μπορείτε και εσείς να συναλλαχθείτε ακριβώς όπως και εγώ με τη χρήση αυτού του συστήματος. Πρώτα πρέπει να κάνετε κλικ στην καρτέλα Trading. Διαλέγω το νομισματικό ζεύγος ευρώ αμερικάνικου δολαριού, αλλά μπορείτε να διαλέξετε όποιο νομισματικό ζεύγος είναι διαθέσιμο. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, έχετε το εργαλείο που λέγεται «sentiment», το οποίο είναι ένα κοινωνικό εργαλείο συναλλαγών, το οποίο σας λέει προς ποια κατεύθυνση συναλλάσσεται η πλειοψηφία των χρηματιστών την παρούσα στιγμή. Τώρα, ο ευκολότερος τρόπος για να σας εξηγήσω αυτό το εργαλείο είναι να το συγκρίνουμε με τα likes στο facebook για παράδειγμα. Αν δείτε ότι πολλά άτομα κάνουν like σε μια συγκεκριμένη σελίδα, ξέρετε ότι αυτή η σελίδα έχει κάτι. Για μένα αυτό το εργαλείο λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να συναλλάσσομαι. Επιλέγω πάντα να ακολουθώ την ίδια κατεύθυνση που κινείται η πλειοψηφία των χρηματιστών χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που παίρνω από αυτό το εργαλείο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία των χρηματιστών έχει πάντα δίκιο και πολύ σύντομα θα μάθετε πως η στρατηγική μου καλύπτει όλες οι καταστάσεις τις οποίες μπορείτε να συναντήσετε όταν συναλλάσσεστε. Okay? Το πρώτο βήμα του συστήματος είναι να τσεκάρουμε την κατεύθυνση στην οποία συναλλάσσετε η πλειοψηφία των χρηματιστών χρησιμοποιώντα το sentiment. Όπως μπορείτε να δείτε, 3% των χρηματιστών λένε ότι η τιμή θα πάει προς τα πάνω και 97% δηλώνουν ότι θα πάει προς τα κάτω. Οπότε αυτή τη στιγμή όπως δείχνει το εργαλείο, η πλειοψηφία των χρηματιστών λέει ότι το ευρώ αμερικάνικο δολάριο πρόκειται να πάει προς τα κάτω. Οπότε θα τους ακολουθήσω και θα συναλλαχθώ με τα κουμπιά put it down. Το δεύτερο βήμα είναι να βάλουμε το ποσό. Διαλέγουμε other και βάζουμε το ποσό των 12 δολαρίων εδώ και κάνουμε click buy. Ας πατήσουμε το κουμπί view position και είμαστε έτοιμοι. Τώρα συναλλάσσουμε με το ευρώ αμερικάνικο δολάριο, αλλά όπως είπα μπορείτε να διαλέξετε κάθε νομισματικό ζεύγος με το οποίο αισθάνεστε άνετα. Ας ρίξουμε μια ματιά στο νομισματικό ζεύγος με το οποίο συναλλασσόμαστε. Ακριβώς εδώ έχουμε τον ζεύγος νομισμάτων, την επένδυσή μου, την ισοτιμία του ζεύγους νομισμάτων με τα οποία συναλλάσσουμε και εδώ έχουμε πότε η συναλλαγή θα λήξει. Όπως μπορείτε να δείτε η απόδοση είναι 21,24 δολάρια που σημαίνει 77% επιστροφή της επένδυσής σας. Τώρα καθώς κάνουμε συναλλαγή των 30 λεπτών και μπορεί να σα φανεί βαρετό, θα σταματήσω το βίντεο και θα επιστρέψω όταν η συναλλαγή λήξει. Καλώς ήρθατε και πάλι. Στην αλλαγή που υποβάλαμε προηγουμένως πρόκειται να λήξει και εδώ μπορείτε να δείτε ότι η απόδοση συναλλαγής είναι 21 δολάρια και 24 cent. Τώρα ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει εδώ καθώς περιμένουμε για τη συναλλαγή να λήξει, το κλειδί είναι να μην ενθουσιαζόμαστε. Άσχετα με το αν η συναλλαγή σας πρόκειται να έχει κέρδος ή ζημιά, δεν έχει στα αλήθεια σημασία. Πάντα να κοιτάτε στη μεγαλύτερη εικόνα. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση εκεί. Αν είστε εδώ απλά για να κερδίσετε από μια συναλλαγή, είστε στο λάθος μέρος. Πρέπει να κρατήσετε τα συναισθήματα σας ξεχωριστά από τις συναλλαγές σας και να συγκεντρωθείτε στη στρατηγική. Θυμηθείτε, όσο συναλλάσσετε στην ίδια κατεύθυνση με την πλειοψηφία των χρηματιστών, ξέρετε ότι έχετε πλεονέκτημα. Αυτό το πλεονέκτημα είναι που σας κάνει στην επίχρηματιστή που παραμένει σε μια στρατηγική και δεν αποκλίνει από αυτήν απλά επειδή το σκέφτηκε για μια στιγμή. Φαίνεται ότι αυτή είναι μια επιτυχή συναλλαγή κέρδισα 21,24 δολάρια που σημαίνει ότι έχω βγάλει κέρδος 9,24 δολαρίων. Το υπόλοιπο του λογαριασμού μου ενημερώνεται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο οπότε μπορείτε να δείτε το νέο μου υπόλοιπο. Μπορώ να τσεκάρω το ιστορικό των συναλλαγών μου κάθε στιγμή αν κάνω κλικ στην καρτέλα My Account στο πάνω μέρος οθόνης και επιτακλικάρω στο κουμπί Trade History θα δείτε μια λίστα με όλες τις συναλλαγές που έχω υποβάλει. Αυτή σας δείχνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας Οπότε ας πάμε πιο κάτω στο τέλος της λίστας και ας δούμε την επικερδή συναλλαγή που μόλις υποβάλαμε. Τώρα έχουμε πολλές πληροφορίες για τη συναλλαγή εδώ. Έχουμε το ποσό που έχουμε συναλλαχθεί, το ζεύγος νομισμάτων, την ώρα εκτέλεσης, την ισοτιμία και όπως μπορείτε να δείτε αυτή ήταν επικερδή συναλλαγή και επίσης βλέπουμε το ποσό της απόδοσης που σε αυτή την περίπτωση ήταν 21,24 δολάρια με κέρδος 9,24 δολαρίων. Οπότε από τη στιγμή που κέρδισαν την τελευταία συναλλαγή αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ξαναξεκινήσω από το βήμα 1 από την αρχή κλικ στο trading, θα παραμείνω στο ευρώ αμερικάνικο δολάριο, θα κοιτάξω στο sentiment για να δω σε ποια κατεύθυνση να αλλάσσετε περισσότεροι χρηματιστές. Όπως μπορείτε να δείτε, 82% λένε ότι πρόκειται να πάει προς τα πάνω και 18% λένε ότι πρόκειται να πάει προς τα κάτω, οπότε θα ακολουθήσουμε την πλειοψηφία. Θα πατήσουμε το κουμπί up call. Θα βάλουμε το ποσό των 12 δολάριων, θα πατήσουμε buy και έπειτα στο view position και είμαστε έτοιμοι. Ξανά εδώ κάτω μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή σας. Τώρα αν κερδίσω σε αυτή τη συναλλαγή απλά θα πάω πάλι στα βήματα 1 και 2 και θα συνεχίσω να βγάζω μικρά κέρδη των 9,24 δολαρίων τα οποία θα προσθεθούν σε ένα ωραίο χρηματικό ποσό όσο δεν χάνω στις συναλλαγές. Από τη στιγμή που συναλλάσσομαι στην ίδια κατεύθυνση με την πλειοψηφία των χρηματιστών μπορεί να πάρει λίγη ώρα να χάσει σε κάποια συναλλαγή και μπορεί να βαρεθείτε αλλά μην αφήσετε αυτό να σας συντελεάσει στο να από το σύστημα. Μόλις χάσω σε μία συναλλαγή απλά θα πάω στο βήμα 3. Τι περιλαμβάνει το βήμα 3? Περιλαμβάνει μία συναλλαγή των 28 δολαρίων αρκετή για να επανακτήσουμε τα 12 δολάρια από την προηγούμενη συναλλαγή, την επένδυση των 28 δολαρίων και να παράγει κέρδος 9,56 δολαρίων πλέον. Και θα έχουμε και κέρδος. Τώρα πραγματικά ελπίζω αυτή η συναλλαγή να είναι επιτυχής όχι γιατί μου αρέσει να χάνω, απλά θέλω να σας δείξω όλα τα βήματα του συστήματος. Πολλοί χρηματιστές με ρωτάνε, Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη στρατηγική σε διαφορετικές πλατφόρμες. Η απλή απάντηση είναι ναι, μπορείτε να προσπαθήσετε, αλλά να ξέρετε ότι κάθε πλατφόρμα λειτουργεί διαφορετικά και έχω δοκιμάσει αυτή τη στρατηγική μόνο με την πλατφόρμα της Stockper. Και θα συνεχίσω με το να σταματήσω το βίντεο ξανά και θα είμαι πίσω σε λίγο. Καλώς ήρθατε και πάλι. Οκ, okay, η συναλλαγή που αποβάλαμε προηγουμένως πρόκειται να λήξει. Και φαίνεται ότι χάνουμε σε αυτή τη συναλλαγή, βλέπω ότι η απόδοση είναι 0. Θα πάω και θα τσεκάρω το ιστορικό συναλλαγό ξανά κλεισμένοντας την καρτέλα My Account στο πάνω μέρος της οθόνης. Okay, θα κάνω κλικ στο Trade History και θα δείτε μία λίστα με όλες μου τις συναλλαγές που έχω υποβάλει. Πηγαίνουμε προς τα κάτω για να δούμε τις συναλλαγές μας. Μπορείτε να δείτε ότι η απόδοση ήταν 0 και αυτή ήταν η χαμένη συναλλαγή που περιμέναμε. Αμέσως πηγαίνω στο επόμενο βήμα. Κάνω κλικ πίσω στην καρτέλα Trading. Ωκ okay, καθώ καθώς η τελευταία συναλλαγή των 12 δολαρίων ήταν χαμένη, πάω αμέσω στο βήμα 3 και υποβάλλω τη δεύτερη συναλλαγή μου για 28 δολάρια. Οπότε τσεκάρουμε το sentiment και όπως μπορείτε να δείτε η πλειοψηφία των χρηματιστών λέει ότι θα πάει προς τα κάτω. Τώρα αν σταματήσετε για να σκεφτείτε, το εργαλείο sentiment είναι ένα εργαλείο το οποίο σας παρέχει επίγνωση στο τι κάνουν οι άλλοι χρηματιστές. Έκαναν όλη την εργασία για σας, σηκώθηκαν το πρωί, διάβασαν όλα τα γραφήματα για τις εφημερίδες, έκαναν την ημερήσια ανάλυση τους και εσείς απλά κάθεστε εκεί και επιφωλήστε από αυτές τις πληροφορίες και ανησυχείτε μόνο για τη σωστή διαχείριση των επενδύσεών σας. Οι χρηματιστές θα μπορούσαν να κάνουν και λάθος, αλλά ακόμα και αν χάσετε σε μία συναλλαγή καμιά φορά, μπορείτε πάλι να ανακτήσετε την επένδυσή σας στην επόμενη. Να θυμάστε να έχετε την προοπτική της γενικότερης εικόνας. Οκ, okay. τώρα συγκεντρωθούμε στην αλλαγή μας. Ας κάνουμε κλικ στο κουμπί Downput, βάζουμε το ποσό των 28 δολάριων εδώ, κλικάρουμε Buy, πατάμε View Position και τελειώσαμε. Συνεχίζουμε με τις συναλλαγές μας. Πήγαινετε προς τα κάτω για να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή σας και εδώ βλέπουμε απόδοση 49,56 δολάρια αν κερδίσουμε αυτήν τη συναλλαγή. Προηγουμένως στο βίντεο ανέφερε ότι δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα βήματα. Υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα που θα δουλέψει και μπορεί να σας κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα. Μπορείτε να αυξήσετε την αξία των συναλλαγών σας για κάθε βήμα με ένα συντελεστή του 10 ή του 100. Για παράδειγμα το βήμα 2, την συναλλαγή των 12 δολαρίων μπορώ να την αντικαταστήσω με μια συναλλαγή των 120 δολαρίων. Στο βήμα 3 τη συναλλαγή των 28 δολαρίων με μια συναλλαγή των 280 δολαρίων και πάει λέγοντας. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα γι' αυτό στο τέλος του βίντεο. Αλλά πρώτα ας μιλήσουμε για ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής. Ειδικά όταν συναλλάσσετε με διαδικά δικαιώματα και αυτό είναι η ταχύτητα με την οποία εισέρχεστε στη συναλλαγή. Όταν χάσετε μια συναλλαγή μην διστάσετε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να ακολουθήσετε από κοντά συνεχίζοντας με το επόμενο βήμα ώστε να επανακτήσετε την απώλεια και να προλάβετε την διακύμαση της ισοτιμίας και θα σας δείξω ένα παράδειγμα από αυτό στο τέλος του βίντεο. Αλλά για τώρα ας συνεχίσουμε και ας σταματήσουμε το βίντεο ξανά και θα είμαι πίσω πριν η συναλλαγή λήξει. Καλώς ήρθατε και πάλι. Η συναλλαγή που υποβάλαμε προηγουμένως θα λήξει τώρα. Αυτή φαίνεται σε μια κερδισμένη συναλλαγή. Βλέπετε η απόδοση εδώ είναι 49,56 δολάρια και το υπόλοιπο του λογαριασμού μου εδώ πάνω ενημερώθηκε αυτόματα. Οπότε ας συνεχίσουμε και ας τσεκάρουμε το ιστορικό συναλλαγό ξανά κλικάρωτας στην καρτέλα My Account. Έπειτα κλικάρω στο Trade History και θα δείτε μια λίστα με όλες τις συναλλαγές μου που έχω υποβάλει. Πηγαίνουμε προς τα κάτω για να δούμε την πρώτη συναλλαγή των 12 δολάριων η οποία ήταν χαμένη και η επόμενη είναι συναλλαγή των 28 δολάριων και μπορείτε να δείτε ότι την κερδίσαμε με απόδοση 49,56 δολάρια και συνολικό καθαρό κέρδος 9,56 δολάρια. Οπότε τι κάνουμε, ακριβώς θα ξαναρχίσουμε και πάλι από το βήμα 1. Οπότε κλικ πάλι στην καρτέλα Trading Διαλέγω ευρώ αμερικάνικο δολάριο και κοιτάζω το sentiment για να δω σε ποια κατεύθυνση συναλλάσσονται οι περισσότεροι χρηματιστές. Έχουμε μπροστά 47,53 οπότε ας κάνουμε κλικ στο κουμπί down put για να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση των χρηματιστών. Ας βάλουμε το ποσό των 12 δολάριων και κλικ στο buy, πατάμε το view position και συνεχίζουμε με την επόμενη συναλλαγή. Τώρα ξανά εδώ είναι μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για τη συναλλαγή αλλά θα σταματήσουμε το βίντεο για κανένα δύο λεπτά και θα έρθουμε πίσω πριν η συναλλαγή λήξει. Καλώς ήρθατε και πάλι. Η συναλλαγή που υποβάλαμε προηγουμένως πρόκειται να λήξει. Φαίνεται πως είναι μια χαμένη συναλλαγή. Παρατηρήστε ότι έχουμε 0 απόδοση. Θα πάω τώρα να τσεκάω το ιστορικό συναλλαγό μου ξανά, κλικάροντας στην καρτέλα My Account στο πάνω μέρος της οθόνης. Επίτα κάνω κλικ στο Trade History και θα δείτε μια λίστα με όλες τις συναλλαγές που έχουμε κάνει, και αν κοιτάξουμε προς τα κάτω για να δούμε τις συναλλαγές μας, μπορείτε να δείτε ότι η απόδοση ήταν 0 και ότι αυτά είναι μια χαμένη συναλλαγή. Οπότε τι θα κάνουμε ακριβώς. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα θα πάω στο επόμενο βήμα που είναι το βήμα 3. Θα κάνουμε κλικ πάλι στην καρτέλα Trading. Και από τη στιγμή που η τελευταία συναλλαγή των 12 δολαρίων είναι χαμένη, το βήμα 3 θα είναι μια συναλλαγή των 28 δολαρίων. Οπότε τσεκάμε το sentiment και όπως μπορείτε να δείτε η πλειοψηφία των χρηματιστών λέει ότι θα πάει προς τα κάτω. Α κάνουμε κλικ στο down boot. Βάζουμε τον ποσό των 28 δολαρίων. Κλικάμε Buy, πατάμε View Position και είμαστε έτοιμοι. Πηγαίνουμε προς τα κάτω για να δούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή μας και εδώ μας δείχνει απόδοση 49,56 δολαρίων αν κερδίσουμε αυτή τη συναλλαγή. Ας εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο για να μιλήσουμε για την επόμενη συναλλαγή, η οποία είναι το βήμα 4 αν χάσουμε σε αυτή. Και αν χάσουμε τη συναλλαγή των 28 δολαρίων, η επόμενη συναλλαγή θα είναι μια συναλλαγή 70 δολαρίων, η οποία θα φέρει κέρδος 53,9 δολαρίων. Ξανά αυτό είναι αρκετό για να καλύψει τη συνολική απώλεια των 40 δολαρίων από τις συναλλαγές των 12 και 28 δολαρίων και να παρέχει κέρδος 13,9 δολαρίων και από πάνω. Οπότε όπως μπορείτε να δείτε πάντα έχω στο νου μου την πιθανότητα να χάσω όπως και να κερδίσω και είμαι πάντα προετοιμασμένος για κάθε περίπτωση που μπορεί να συναντήσω. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχει σημασία αν θα κερδίσω ή χάσω και δεν επηρεάζει τα συναισθήματά μου κάτι που είναι βασικό να συναλλάσσομαι. Ας πάμε να σταματήσουμε το βίντεο και θα γυρίσουμε πίσω πριν η συναλλαγή λήξει. Καλώς ήρθατε και πάλι. Η συναλλαγή που βάλαμε πριν θα λήξει τώρα και φαίνεται πως είναι μια χαμένη συναλλαγή. Μπορείτε να δείτε ότι η απόδοση είναι 0 οπότε αυτή ήταν ξανά μια χαμένη συναλλαγή. Κάνω κλικ στο My Account και έπειτα στο Trade History. Πηγαίνουμε προς τα κάτω και μπορούμε να δούμε τη συναλλαγή των 28 δολάριων που υποβάλαμε και ότι πράγματι ήταν μια επιτυχή συναλλαγή καθώς μπορείτε να δείτε ότι η απόδοση ήταν ξανά 0. Αμέσως πάω στο επόμενο βήμα για το οποίο μόλις μιλήσαμε. Κλικ στο Trading ξανά. Επιλέγω το ευρώ, αμερικάνικο δολάριο και κοιτάω στο σέντημερ για να δω σε ποια κατεύθυνση συναλλάσσονται οι περισσότεροι χρηματιστές. Όπως μπορείτε να δείτε, 43% λένε ότι θα πάει επάνω και 57% λένε ότι θα πάει προς τα κάτω. Ας κάνουμε κλικ στο put down, βάζουμε το ποσό των 70 δολαρίων εδώ, κλικάρουμε buy, πατάμε view position και τελειώσαμε. Τώρα στα γρήγορα θα ρίξουμε μια ματιά στις πληροφορίες συναλλαγής μας. Ένα ακόμα πράγμα για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι υπομονή. Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει πολύ υπομονή στις χρηματοοικονομικές αγορές. Αν τσεκάρω όλα τα διαθέσιμα νομισματικά ζεύγια και διακύμανση είναι στενή, για παράδειγμα αν το sentiment υποδεικνύει ότι 50% λένε ότι θα πάει προς τα πάνω και 50% λένε ότι θα πάει προς τα κάτω, δεν θα συναλλαχθώ με αυτό το ζεύγος νομισμάτων. Όπως είπα πριν κοιτάζω όλα τα διαθέσιμα νομισματικά ζεύγια καθώς συναλλάσσουμε μαζί με την πλειοψηφία των χρηματιστών ακολουθώντας το sentiment. Δεν με σε ποιο νομισματικό ζεύγος συναλλάσσομαι, Οπότε αν το ευρώ αμερικάνικο δολάριο είναι 50-50 δεν συναλλάσσομαι με αυτό. Αλλά αν το ευρώ λίρα είναι 70-30 θα συναλλαχθώ με αυτό. Οπότε με αυτό στο νου μας ας συνεχίσουμε και ας σταματήσουμε το βίντεο ξανά και θα επιστρέψουμε πριν η συναλλαγή λήξη. Καλώς ήρθατε. Τέλειο, φαίνεται πως αυτή η συναλλαγή θα είναι ανεπιτυχής και όχι ότι χαίρομαι γι' αυτό, αλλά για χάρη αυτού του βίντεο θέλω στα αλήθεια να αποκομίσετε όλα τα βήματα αυτού του συστήματος. Και από τη στιγμή που συναλλάσσομαι στην ίδια κατεύθυνση με την πλειοψηφία των χρηματιστών μπορεί να πάρει λίγη ώρα μέχρι να φτάσω το τελευταίο βήμα του συστήματος επειδή η πλειοψηφία των χρηματιστών δεν τίνει να κάνει τόσες φορές λάθος στη σειρά. Οκ, okay, ήταν μια χαμένη συναλλαγή θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε κλικ στο My Account και κλικ στο Trade History πηγαίνουμε κάτω και μπορούμε να δούμε τη συναλλαγή των 70 δολαρίων που υποβάλαμε και ότι ήταν πράγματι χαμένη. Οπότε γρήγορα θα προετοιμαστώ για την επόμενη συναλλαγή του συστήματος. Τώρα αυτή η συναλλαγή μάλλον θα κερδίσει γιατί όπως είδατε και από προηγούμενα τμήματα του βίντεο δεν είναι πιθανό ότι η πλειοψηφία των χρηματιστών θα κάνει λάθος τόσους πολλές φορές στη σειρά. Και αυτή η συναλλαγή θα καλύψει την απώλεια από πριν, αλλά και θα προσθέσει ένα μικρό κέρδος από πάνω. Οπότε θα κλικάμε στην καρτέλα Trading, θα διαλέξουμε το ευρώ αμερικάνικο δολάριο, κοιτάμε το sentiment και τώρα θυμηθείτε το sentiment είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής. Μην το παραλείψετε ποτέ, είναι πολύ ακριβές και πρέπει πάντα να τσεκάρετε το sentiment για κάθε συναλλαγή που υποβάλλετε χρησιμοποιώντας στρατηγική μου. Και με τη stock pair επειδή έχουν τόσο πολύ κόσμο που συναλλάσσετε την ίδια στιγμή στην πλατφόρμα τους, οπότε το sentiment είναι ένα πολύ αξιόπιστο εργαλείο στη χρήση του. Όπως μπορείτε να δείτε 1% των χρηματιστών λένε ότι θα πάει επάνω και 99% λένε ότι θα πάει προς τα κάτω. Αυτό είναι εξαιρετικό ποσοστό, οπότε κάνουμε κλικ στο down put, βάζουμε το ποσό των 150 δολαριών, αυτό είναι το βήμα 4, και κλικάρουμε buy, πατάμε view position και είμαστε έτοιμοι. Θα κοιτάξουμε εδώ και θα δούμε ότι έχω ανοιχτή τη συναλλαγή των 150 δολαρίων. Τώρα είναι πολύ πιθανό να κερδίσουμε αυτή τη συναλλαγή με αυτό το ποσοστό και μιας να συναλλασσόμαστε στην ίδια κατεύθυνση με την πλειοψηφία των χρηματιστών και από τη στιγμή που είμαι συνεπτής στρατηγικής μου μαζί με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των χρηματιστών δεν είναι γενικώ να κάνει λάθος τόσες φορές σειρά, αυτή η συναλλαγή μάλλον θα κερδιθεί. Αυτή η συναλλαγή θα αποφέρει 265,5 δολάρια, κάτι που θα μας βοηθήσει με πολλούς τρόπους. Θα επανακτήσουμε την απώλεια των 12 δολαρίων από την πρώτη συναλλαγή, την επένδυση των 28 δολαρίων της δεύτερης συναλλαγής, τα 70 δολάρια της τρίτης συναλλαγής, τα 150 δολάρια από την τέταρτη συναλλαγή και θα αποφέρει και ένα κέρδος 5,5 δολαρίων και από πάνω. Και έχουμε και πλεόνασμα. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Οκ, okay, οπότε αυτή η συναλλαγή θα λήξει ακριβώς σε 6 και 5. Και καθώς συναλλαζόμαστε με επιλογές των 30 λεπτών χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική όπως πριν, θα επιστρέψω λίγο πριν η συναλλαγή λήξει. Σταματήσουμε το βίντεο για άλλη μια φορά και θα επιστρέψω μαζί σε λίγο. Καλώς ήρθατε και πάλι. Οκ! Η συναλλαγή που υποβάλαμε πιο πριν στο 4 θα λήξει τώρα. Και ορίστε! Εδώ μπορούμε να δούμε την απόδοση που είναι 265,5 δολάρια για αυτή τη συναλλαγή. Θα τσεκάρω τώρα ξανά το ιστορικό συναλλαγό μου κλικάροντας στο my account θα κλικάρω στο Trading History και θα δει τη λίστα με όλες μου τις συναλλαγές που έχω υποβάλει. Αυτό δείχνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρετε. Οκ, okay, ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να κοιτάξουμε όλα μας τα βήματα ξανά. Εδώ ήταν η πρώτη συναλλαγή για 12 δολάρια και είχαμε μια συναλλαγή put down η οποία είχε 0 απόδοση γιατί ήταν χαμένη συναλλαγή. Η δεύτερη συναλλαγή για 28 δολάρια μια συναλλαγή put down και είχε επίσης 0 απόδοση και ήταν μια χαμένη συναλλαγή. Έπειτα έχουμε την τρίτη συναλλαγή μας για 70 δολάρια και είχαμε μια put down συναλλαγή η οποία είχε 0 απόδοση επίσης γιατί ήταν μια χαμένη συναλλαγή. Έτσι, μετά πήγαμε στο βημα 4, αυτό ήταν 105 δολάρια, ήταν μια put down συναλλαγή και αυτή ήταν η κερδισμένη συναλλαγή αποδίδοντας 265,5 δολάρια δίνοντάς μου συνολικό κέρδος 5,5 δολαριών. Οπότε αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ξαναρχίσω τα πάντα από την αρχή με το βήμα 1 και 2 και θα υποβάλω την πρώτη μου συναλλαγή 12 δολαριών ξανά από την αρχή. Θα πάμε πάλι εδώ πάνω και θα ρίξουμε μια ματιά στο υπόλοιπο του λογαριασμού μου. Έχει ενημερωθεί αυτόματα και τώρα έχω υπόλοιπο 3.850 και 30 σεν χρησιμοποιώντας στρατηγική μου. Οκ, okay, ανέφερα προηγουμένως στο βίντεο ότι μπορείτε να αυξήσετε την αξία των συναλλαγών σας για κάθε βήμα με ένα παράγοντα του 10 ή του 100. Τώρα και να αυτό αυξάνει σοβαρά το κέρδος σας με ένα παράγοντα του 10 ή του 100 και μόλις το συνηθίσετε αυτό θα συνιστούσα να το εφαρμόσετε. Για παράδειγμα το βήμα 2 την συναλλαγή των 12 δολαρίων μπορώ να την αντικαταστήσω με μια συναλλαγή των 120 δολαρίων. Το βήμα 3 την συναλλαγή των 28 δολαρίων μπορώ να την αντικαταστήσω με μια των 280 δολαρίων και πάει λέγοντας. Οπότε αντί να βγάζετε μόλις 9,24 στην πρώτη σας συναλλαγή θα μπορούσατε να βγάζετε 92,4 Θα σας δείξω τώρα ακριβώς πόσο το κάνετε. Θα υποβάλω τώρα μια συναλλαγή των 120 δολαρίων αντί για μια των 12. μπορείτε να δείτε ότι το υπόλοιπο των λογαριασμού μου είναι 3.850,3 δολάρια και ότι είναι 11.52 και, και 12 Ιουνίου. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να κλικάρουμε την Catenal Trading, θα επιλέξουμε ευρώ αμερικάνικο δολάριο, όπως μπορείτε να δείτε 8% των χρηματιστών λένε ότι η ισοτιμία του ζεύγου θα πάει προς τα πάνω και 92% λένε ότι θα πάει προς τα κάτω. Καθώς εργαζόμαστε με στην στον των 30 λεπτών, με τη στρατηγική μου θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή εδώ. Θα κάνουμε κλικ εδώ και θα αλλάξουμε αυτή τη ρύθμιση και επιλέξτε είναι next 30 minutes. Η πλειοψηφία των χρηματιστών λέει ότι και πάλι η τιμή θα πάει προς τα κάτω. Οπότε θα κάνουμε κλικ στο κουμπί put down, βάζουμε το ποσό των 120 δολάριων, click buy, κλικάρουμε view position και είμαστε έτοιμοι. Εδώ κάτω είναι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή σας. Εδώ μπορείτε να δείτε πότε η συναλλαγή θα λήξει, δηλαδή στις 12 και 24 και καθώς συναλλασσόμαστε με πλοή των 30 λεπτών χρησιμοποιώντας αυτήν την στρατηγική θα ξαναγυρίσω πριν η συναλλαγή λήξει. Ας σταματήσουμε το βίντεο ξανά και θα επιστρέψω μαζί σας σε λιγάκι. Οκ, okay, καλώς ήρθατε και πάλι. Ξέρετε ένας χρηματιστής επικοινώνησε μαζί μου αυτό το πρωί και μου είπε «Τι γίνεται αν η συναλλαγή δέσει». Αυτό σημαίνει ότι δεν κερδίζετε τη συναλλαγή και δεν χάνετε τη συναλλαγή. Η αξία λήξης της συναλλαγής είναι ίδια με όταν ξεκινήσατε τη συναλλαγή σας. Αν δέσεις οποιοδήποτε βήμα εκτός από το τελευταίο, συνεχίζετε στο επόμενο βήμα. Αν δέσεις το τελευταίο βήμα, απλά γυρίστε στο πρώτο βήμα. Οκ, okay. Οπότε γυρίσαμε στην αλλαγή που βάλαμε πριν και που θα λήξει σύντομα Φαίνεται ότι θα είναι μια κερδοφόρα στην αλλαγή Η απόδοση ένα μεγάλο ποσό 212,4 δολαριών Πλύνοντας μου συναλλικό κέρδος 92,4 δολάρια Οπότε ας πάμε λίγο να τσεκάρουμε το ιστορικό συναλλαγό μου ξανά Θα κάνουμε κλικ στο My Account Τώρα κλικάρω ξανά στο Copy Trade History θα δείτε την λίστα με όλες τις συναλλαγές που έχω υποβάλει η οποία δείχνει τις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας. Εδώ μπορείτε να δείτε τη συναλλαγή των 120 δολαριών. Κάναμε μια συναλλαγή put down και ήταν μια κερδοφόρα συναλλαγή με απόδοση 212,4 δολάρια δίνοντας μου συνολικό κέρδος 92,4 δολάρια μέσα σε μόλις 30 λεπτά χρησιμοποιώντας στρατηγική μου. Θυμηθείτε κανένα δύο πραγματάκια. Συναλλάσσομαι με το νομισματικό ζεύγος σε ευρώ αμερικάνικο δολάριο αλλά μπορείτε να διαλέξετε όποιο ζεύγος είναι διαθέσιμο. Τώρα για όσους από εσάς που δεν είστε ακόμα σίγουροι αν αυτό το σύστημα δουλεύει όχι αυτό προτείνω είναι να ανοίξετε ένα λογαριασμό σε Stockper και απλά να δοκιμάσετε και μόνοι σας. Θα διαπιστώσετε ότι παρακολουθώντας αυτό το βίντεο έχετε ήδη προετοιμαστεί να αρχίσετε να βγάζετε χρήματα από την αρχή. Έχετε δει ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημά μου και ξέρετε τι να κάνετε σε περίπτωση κέρδους ή ζημιάς. Τώρα όσα χρειάζεστε είναι η εμπειρία του να το κάνετε μόνοι σας και γρήγορα θα καταλάβετε τι εξαιρετική ευκαιρία είναι οι συναλλαγές με διαδικές επιλογές με το σύστημά μου για να αυξήσετε το μήνυα ενός όρισμά σας από το σπίτι ή και από την παραλία ή τα goodies ή από οπουδήποτε τυχαίνει να είστε με τον υπολογιστή σας και μια σύνδεση στο ίντερνετ. Απλά θέλω να σας ενθαρρύνω, δώστε του μια ευκαιρία, εγγραφείτε με έναν δωρεάν λογαριασμό και καλή σας επιτυχία.